Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη συζήτησή μας καλησπερίζω τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Γαϊτάνη, πόσο σας ανησυχεί, για να μείνω στο ίδιο θέμα με το οποίο τελειώσαμε και τη συζήτηση με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, το ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί και τα ελληνοτουρκικά και τις όποιες διεκδικήσεις μπορεί να έχει στο Αιγαίο κλπ, προσπαθώντας να μπλοκάρει ή απειλώντας να μπλοκάρει την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, η ρητορική του Τούρκου Προέδρου πράγματι είναι και γενικά της Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ιδιαίτερα οξυμένη, δίχως άλλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί πέρα, ξέρετε, εμείς αντιμετωπίζουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση όλου αυτού του είδους τα θέματα. Έχουμε πίστη στο δίκαιο των δικών μας θέσεων. Mm-hmm. Προσωπικά δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα η ρητορική, γιατί και άλλες φορές η Τουρκία, αν θέλετε, έχει χρησιμοποιήσει αυτού του είδους τις εκφράσεις, δηλαδή μια ρητορική λίγο ακραία. Περισσότερο, αν θέλετε, με προβληματίζουν οι πράξεις, δηλαδή το να γίνονται υπερπτήσεις, για παράδειγμα, πάνω από κατοικημένες περιοχές. Mm. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο και είναι εξόχως προβληματικό. Mm-hmm. Και αυτού του είδους, αν θέλετε, την πρακτική της Τουρκίας, τη συμπεριφορά της Τουρκίας, την έχει αναδείξει ο ένας πρωθυπουργός σε όλα τα φόρα στα οποία συμμετέχει. Για παράδειγμα, να θυμίσω, άκουσα και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου πριν, την ομιλία του Πρωθυπουργού, την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, όπου όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι ο ένας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τουρκική παραβατικότητα και συμπεριφορά, αν θέλετε, όπου το κατάλαβε όλος ο κόσμος πλην του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή τακτική για να αποδομήσει κανείς μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, ακραία αν θέλετε, και σε επίπεδο φραστικό και εντελώς απαράδεκτη και παράνομη επί του πεδίου. Αλλά η Ελλάδα απαντά διπλωματικά, πολιτικά, στο πεδίο όταν χρειαστεί, ειδικά από το 2020 και μετά, με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Έχουμε πίστη στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας θέσεις φυσικά. Ενισχύουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας και φυσικά έχουμε και τις συμμαχίες μας, κύριε Μελιγκόν, που δεν είναι καθόλου αμελητές. Ωστόσο, κύριε Γαϊτάνη, όταν μαθαίνουμε, ας πούμε, για μυστικές συναντήσεις του εξαπορήτων του Ερντογάν του Καλίν στο Βερολίνο με αξιωματούχους των χωρών του ΝΑΤΟ, μήπως εν τέλει πρέπει να ακούσετε λίγο πιο προσεκτικά αυτό που υπονοεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι δηλαδή πρέπει και η Ελλάδα να υιοθετήσει ενδεχομένως μια πιο σκληρή γραμμή τώρα που ανοίγει η κουβέντα για την ένταξη Φιλανδίας-Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, για να μην επιτρέψει να δημιουργηθούν τετελεσμένα. Να σας το πω πιο απλά, είναι δυνατόν να κουβεντιάζουν οι Τούρκοι με τη συμμαχία τις διεκδικήσεις τους στο Αιγαίο και η Ελλάδα να το μαθαίνει από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης? Είναι κάπως αυτό, δεν είναι? Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να συζητήσει τίποτα χωρίς την Ελλάδα. Και το γεγονός, εγώ σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία πήγε, συνυπόγραψε με τη Λιβύη ένα άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, το οποίο δεν το έχει αποδεχθεί κανένας και έχει ακυρωθεί, αν θέλετε, και στην πράξη με την υπογραφή της συμφωνίας, αν θέλετε, τη μερική ΑΟΣ της Ελλάδος με την Αίγυπτο, αλλά και φυσικά δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή νομιμότητα. Το παράνομο δεν δημιουργεί δίκαιο, κύριε Μελιγκόνη. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, τετελεσμένα όμως δημιουργεί δίκαιο, δεν δημιουργεί? Όχι, έχει βέβαια απόλυτο δίκαιο. Κατά συνέπεια δεν δημιουργεί και τετελεσμένα, και το ένα και το άλλο. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει η Τουρκία είναι μια δική της δουλειά. Και δύο είμαστε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αποτελούμε την Ανατολική Πτέρυγα. Προφανώς το ΝΑΤΟ συνομιλεί με όλα του τα μέλη. Από εκεί πέρα, οι θέσεις της Τουρκίας δεν γίνονται αποδεκτές. Και επειδή άκουσα προηγουμένως και για χλιαρές δηλώσεις ξένων αξιωματούχων, εγώ θέλω να θυμίσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας την πολύ σαφή και χαρακτηριστική δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Μακρόν. Την πολύ σαφή δήλωση που ενόχλησε κιόλας του καγκελάριου Σόλτς. Θέλω να σας θυμίσω την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του κ. Κεφαλογιάννη, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι σαφείς και ξεκάθαρες δηλώσεις. Είναι σαφές από τη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία πρέπει να απόσχει από κάθε είδους προκλητική και παράνομη στάση και συμπεριφορά. Και η Ελλάδα, ξέρετε, δεν κλείνει το παράθυρο του διαλόγου με την Τουρκία. Και χθες ο ένας πρωθυπουργός είπε ότι είναι πρόθυμος
να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν ξανά, παρά τα όσα λέει ο ίδιος, και ότι εν πάση περιπτώσει από την ιστορία μας οι δύο χώρες είμαστε αναγκασμένες, αν θέλετε, και να ζούμε γειτονικά σε αυτή τη όμορφη περιοχή του πλανήτη, και προφανώς δεν πρέπει να αποτελεί είδηση το δύο χώρες να συζητούν και αυτή τη διαφορά που έχουμε για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας, μπορεί να λυθεί ακόμα και αν διαφωνούν οι δύο χώρες. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο που ορίζει ότι το διεθνές δικαστήριο μπορεί να δώσει τη λύση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο ούτε με το παράλογο ούτε με το παράνομο, κύριε Μελιγκόνη, και αυτή τη στάση η Ελλάδα την έχει κάνει ξεκάθαρη προς κάθε κατεύθυνση και έχει γίνει αποδεκτή από το διεθνή παράγοντα. Τώρα, κύριε Γαϊτάνη, για να μην είναι μονοθεματική η κουβέντα μας, να σας ρωτήσω και για τα προεκλογικά. Ακούω τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες μέρες, σήμερα το εξήγησε κιόλας περισσότερο ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, να λέει ότι εντάξει, καλή η εξάντληση της τετραετίας μεν, αλλά δεν είναι δυνατό και ένα χρόνο να διεξάγεται με τοξικό τρόπο ο πολιτικός διάλογος και η χώρα να διάγει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πότε στην Ελλάδα δεν ήταν τοξικός ο πολιτικός διάλογος? Δηλαδή, θέλω να πω, πώς τις τελευταίες 4-5 μέρες ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε αυτή την υποσημείωση στο εάν θα γίνουν ή όχι εκλογές? Δεν είδα εγώ καμία υποσημείωση, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ είδα ότι και ο Πρωθυπουργός σε χθες συνέντευξή του δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και επειδή μιλάμε και τακτικά μαζί, και εσείς με έχετε ρωτήσει και άλλες συνεντεύξεις που δίνω, είναι ένα συνηθισμένο θέμα ότι αν θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας ή όχι. Ξέρετε, το να συζητάμε και τώρα αυτή τη στιγμή, αντί να συζητήσουμε άλλα ζητήματα, συζητάμε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω αυτό. Όλο το κόμμα σας πάντως το συζητάει αυτό. Εγώ δεν ξέρω καν να το συζητάει, κύριε Μελιγκόνη, και δεν ξέρω από πού ορμόμενος το λέτε. Αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης δεν έχει να κάνει με το θα γίνουν εκλογές, έχει να κάνει δήλωσή του με το δεν μπορούμε να συζητάμε ένα χρόνο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το να ανακοινώνονται μέρα παραμέρα, ας πούμε, ψηφοδέλτια, υποψηφιότητες, προχθές οι 4 γυναίκες, σήμερα ο κύριος Πέτσας κτλ., βοηθάει στην απόκρουση των σεναρίων για εκλογές? Ακούστε. Αυτοί που θα κατέβουν για πρώτη φορά υποψήφοι, που δεν έχουν περιφέρεια από την εκλογική περιφέρεια, εννοώ από την προηγούμενη χρονιά, από την προηγούμενη φορά, με συγχωρείτε, πρέπει κανείς να τους δώσει το εύλογο χρονικό διάστημα να βγουν στον κόσμο, να διεκδικήσουν την ψήφο, να οργανώσουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Δεν ξέρω αν έχετε κατέβει ποτέ υποψήφιος, κύριε Μελιγκόνη. Σας το λέω λοιπόν από προσωπική εμπειρία ότι χρειάζεται χρόνος για να το κάνεις αυτό με αξιοπρέπεια και με καλές προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι έχουμε μπει πλέον ουσιαστικά στο τελευταίο 12μηνο της κυβερνητικής θητείας, ο Πρωθυπουργός προβαίνει σε αυτές τις ανακοινώσεις υποψηφίων που θα κατέλθουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες, για να έχουν το χρόνο και να τους μάθει ο κόσμος αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και φυσικά να οργανώσουν τον εκλογικό τους αγώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Κύριε Γαϊτάνη, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Εγώ καλό βράδυ, να είστε καλά. Και σε εσάς.